μεγάλη μας χαρά συγκεντρώσαμε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης για τους αδελφούς μας που επλήγησαν στη Μάνδρα Αττικής από το άσχημο αυτό καιρικό φαινόμενο. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους πολίτες Φλόρινας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Προσέφεραν ρούχα, τρόφιμα, είδη ατομικής καθαριότητας, είδη γενικής καθαριότητας και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ευχόμαστε να πιάσουν τόπο και να τους πάνε όλα καλύτερα, να συνέλθουν οι άνθρωποι από το μεγάλο πρόβλημα που τους που συνάντησαν. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μας που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε, 10 σύλλογοι, και μαζέψαμε είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, καθαριότητα, σκεπάσματα, ρούχα. Ευχόμαστε στους συμπατριώτες μας καλές γιορτές. Ευχόμαστε στους πληγέντες να πιάσουν τόπο, όπως είπε και η κυρία Αγαθή, και να λίγο να ανακουφίσουν τον πόνο τους. Τους ευχόμαστε επίσης καλές γιορτές με υγεία και άλλο κακό να μην συμβεί σε κανένα συνάνθρωπό μας. Ευχαριστούμε επίσης τους συλλόγους που συμμετείχαν και όπως ήταν οι σύλλογοι των Μικρασιατών και των Αχιατών Μικρασιατών Φλόρινας, η Θεσσαλή, η Εύξηνος Λέσχη, οι Λυγκιστές, οι Πυρώτες, Λύκειο Ελληνίδων, ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τώρα, μα ξέχασα κανένα, ζητάω συγγνώμη. Να ευχαριστήσουμε αυτούς που προσφέρθηκαν και έφεραν, όπως ήταν η εταιρεία Μορφιαδάκη που θα μεταφέρει όλα αυτά τα πράγματα στην Αθήνα, τα λιγνητορυχεία Ρόζα, Αχλάδας. Τον κύριο Παυλίδη Χρήστο. Τον κύριο Παυλίδη Χρήστο, τον Καραγιάννη. Διάφορες εταιρείες, ναι, που έχουν προσφέρει. Τον κύριο Βασίλη Παπαγιάννη για ειδισχολικά. Και όλο τον κόσμο που... Αναστασίου Ανβίτση προσφέρει νερά και αναψυκτικά. Επίσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλουν αυτή μας την ενέργεια. Και είναι μια πράξη που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, είναι στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων των πολιτιστικών συλλόγων. Και προτεργάτη σε αυτήν την εκστρατεία για να μαζέψουμε τα πράγματα όλα αυτά ήταν οι Μικρασιάτες, η Εύξηνος Λέσχη και ο Σύλλογος των Θεσσαλών.